συγχωρήσιν των θεσμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός. Βουλήσι γαρ η δόκη σας τα πάντα ως ο τύριμον παραγενόμενος Χριστός σώσε τον κόσμον. Την άγραντον εικόνα σου προσκυνούμε αγαθέ, ετούμενη συγχώρηση των πτεσμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός. Ελέησον ημάς ο Θεός και θα το μέγα ελεός σου, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος και του φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι λεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βουλήσει. Βασιλέων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακών, Μοναχών, Μοναζουσών, Πατέρων, Προπατώρων, Πάπων, Προπάπων, Γονέων, Τέκνων, Δελφών και Συγγενών ημών, εκ των απαρχής και μέχρι των εσκάτων και υπέσχου εθήνε αυτή. Πάμπνημένη μου εκουσιόντε και ακούσιο. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αγαπητή.
αυτόν η μνήμη. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση εις πάντων κειμένες ευών Ορθοδόξων Χριστιανών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομε, συν ο Ανάρχος σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και οι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ακράντος εικόνα σου προστινούμε να αγαθέ ετούμενη συγχώρηση των θεσμάτων ημών Χριστέ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, κράτους νίκης διαμονής, υγείας σωτηρίας αυτών και του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε. Και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ ετούμεν εις συγχώρηση των θεσμάτων ημών Χριστέ ο Θεός. Σώσε τον κόσμο. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Ναού του του. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόνην τόπτην και πόσον πόνην και χώρον από λιβούν Κύριε ελέησον, δικαίως αυτού απειλείς και ελέησε ημών. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γεν σωρτίες ημών και ελέησον ημών.
Ελεήμον Γιώργ και Φινάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφώνηκεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικτε, το ψεύδος ως απελήλατε, η σοφία ως επαρησιάσατο, ο Χριστός ως ευράβευσεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν των αληθινών Θεών ημών και τους Αγίους αυτού εν λόγης τιμώντες, εν συγγραφές, εν νοήμασιν, εν θυσίες, εν ναείς, εν εικονίσμασι, τολμέν ως Θεόν και Δεσπότην προσκυνούντες και σέβοντες, τους δε δια των κοινών Δεσπότην ως αυτού γνησίους θεράποντας τιμώντες και την κατασχέσιν προσκύνησιν απονέμοντες. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη στην Οικουμένην εστήριξεν. Επί τούτης, τους της ευσεβίας κήρυκας, αδελφικώστε και πατροποθήτως, εις δόξαν και τιμήν της ευσεβίας, υπερήσι γονίσαντο, ανεφημούμεν και λέγομεν. Τον της Ορθοδοξίας προμάχων ευσεβών βασιλέων, αγιωτάτων πατριαρχών, αρχιερέων, διδασκάλων, μαρτύρων, ομολογητών, αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Τούτων της υπερευσεβίας μέχρι θανάτου άθλιστε και αγωνίσμασι και διδασκαλίες παιδαγωγίσθετε και κρατίνεστε Θεόν εκλυπαρούντες και μιμητάς της εν Θεού αυτών πολιτείας μέχρι τέλους αναδείκνυστε εκδισοπούντες. Αξιοθήμεν των εξετουμένων ικτιρμής και χάριτη του μεγάλου και πρώτου αρχιερέως Χριστού, του αληθινού Θεού ημών, πρεσβείες της υπερενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, των Θεοειδών Αγγέλων και πάντων των Αγίων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ Φωτός, Θεόν αληθινών, Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθενού και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επιμονδίου Πιλάτου, και παρθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά το τραβάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον κατά δόξης, είναι ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συ Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον των ανήσαντι άτομων προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Εις Θεός. Αρμασία, μόνο.
Μαντρίτης, πατήρ Γενάδιος Κουτσόπουλος, ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως μας, με θέμα «Η σημασία των ιερών εικόνων στη ζωή μας». Την Τετάρτη και την Παρασκευή θα τελεστεί η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, ώρα 7 το πρωί. Τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ώρα 5 και 30 το απόγευμα, θα τελεστεί η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Η ακολουθία των χαιρετισμών της Θεοτόπου την Παρασκευή θα τελεστεί ώρα 7 το βράδυ. Την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, ώρα 5 και 30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η ομιλία στο ναό μας με ομιλητή τον πρωτοπεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Ράπτη, κληρικό του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πριλησίων. Θέμα, το πρόσωπο της Παναγίας, την ακολουθία των χαιρετισμών. Την Τετάρτη, 7 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί απογευματινή εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίας Κέφης στην Ρωσιά Αττικής. Εκεί θα τελέσουμε την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ώρα αναχώρησης 4 και 30 το μεσημέρι από το Σκλαβενίτη και την Κεντρική Πλατεία. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι, ο Αναστάσιχ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Ιδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόν, των Αγίων εν δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ριγίνου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σκοπέλου, Αλεξάνδρου Μάρτυρος του Ενθράκη, Ταρασίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, όν την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως καρθός, και όμως ελέημον Θεού. Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλό από τις Αγίες και μεγάλες της